αγόρι που έχουν πάρει στη μόρφη. Στο σπέρ πρέπει να είναι δύο κοπέλες και ένα αγόρι. Έχουμε και κάποιο. Εσύ πώς είσαι από πλευρά της υπηρεσίας? Έχετε και εσείς τα ίδια με το Δήμο Μεδοκάτο με την Ασφαλιό. Τι κάνουμε, καλά. Δημοτολόγια, άδειες, λειτουργίες, τα σημάδια, όλα. Κάνουμε ενημέρωση. Όλο το απόλυμα δεν υπάρχει. Ναι, όχι. Εμάς έχουμε μόνο πολιτογραφίες. Ναι, αλλά άλλες παραμονές και τελικό. Είναι σαν ενότητα δικαίωμα. Ναι, και το ΚΕΠ έχει μείνει με μία κοπέλα. Το ΚΕΠ είναι η Σοφία, που όπως ξέρω θα επιστρέψει η κατέρα της Σεπτέμβρη, η κοπέλα που είναι η διεύθυνση εδώ. Τεχνικούς και τέτοια δεν έχουμε τίποτα. Τεχνικά συνεργεία και τέτοια. Τεχνικό έξω έχουμε ένα τεχνίδι, τώρα που ξέρετε τους εξερμάτων, να φανταξίζει, φαντάζομαι. Το 33. Πράσινο. Ένα καθαριό. Δουλεύει. Σίγουρα δεν ξέρω αν τώρα σήμερα δεν το έχουμε. Υπάρχει καμία προβλημάτων με όσους παραγωγούν τους τελευταίων έργων τώρα για την κοινότητα εδώ. Κάποιες υπάρχουν τίποτα καταγραμμένα. Βάσει το επιχείρηση που είχαμε συνάντηση. Κάποια ενημέρωση που μπορούμε να πληρώσουμε, δηλαδή τι έργα χρειάζεται η περιοχή εδώ και αν έχουν ενταχθεί ή ποια θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό τώρα είναι συνεννόηση η πρόεδρο με τον πρόεδρο, με τον κύριο Νικηταρά, μεταξύ τους. Έχουν πάρει τα... Δεν υπάρχει υπήρξη από στέλεχος, δηλαδή το οποίο να ασχολείται και να μεταφέρει στην κοινωνική αρχή, ας πούμε, τα ό,τι θέλουμε αυτά και αυτά και αυτά για την κοινότητα. Είχαμε συντάξει, ναι, είχαμε πει η πρόεδρος, δηλαδή, είχαμε κάνει ένα πλάνο. Ο Νίκος είναι τώρα μαζί του, δηλαδή εσύ κάνεις και τη διοικητική και την. Κυρία, πέστε με. Σε καλά. Τεχνική. Δηλαδή η ερώτηση είναι αν έχει ένα τον τεχνικό υπηρεσιό στέλεχο που ασχολείται με την κοινότητα και συντάσσει το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και εσάς και το. Όλα εδώ είχα εσύ και η πρόεδρος. Πάγος βοήθησε σε κάποια σημεία που δεν είναι πολύ. Ο Γιάννης. Ο οποίος είναι στη ΔΕΙΑ, αλλά είναι και στις ειδικές υπηρεσίες. Ναι, έχει μείνει εδώ. Η ερώτησή μου είναι για το εξής. Συνήθως ο πολιτικός προϊστάμενος παίρνει από τεχνικούς. Γίνεται ένας προγραμματισμός στο σύνολο του νησιού. Αλλά ο προγραμματισμός αυτός είναι με επιμέρους προγραμματισμούς της κάθε κοινότητας. Αυτό έλεγαν, υπάρχει κάτι από την κοινότητα που θα ενταχθεί μες στο συνολικό προγραμματισμό για να έρθει το πρόγραμμα τελευταίων έργων για να πούμε ότι στο πυλί θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα έργα. Τι μπορεί να γίνει, ο πολιτικός προϊστάμενος μετά με τον οικονομικό βλέπει πλέον αν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα ή να τα στείλει παραπίσω κτλ. Δεν έχει τίποτα τέτοιο. Πώς θα καταφέρετε, θα τα φέρετε. Έχετε και τον Μινά εδώ που είναι γίγαντες. Κάτι που θα θέλατε να, σαν προσωπικό, σαν διοικητικό προσωπικό, κάτι που θα έπρεπε να προωθήσει, ας πούμε, ο Δήμος υπάρχει για την κοινότητα. Αυτό τι να σας πω. Πιστεύω ότι σιγά σιγά έχουμε θυματιστεί. Στην αρχή ήταν τα δύσκολα που άρχισαν να δίνονται οι αρμοδιότητες και ήμασταν ένα άτομο εδώ, δύο άτομα, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά τώρα με τις τρεις που είμαστε έχουμε κατανείμει κάποιους αρμοδιότητες. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς καλούς. Βέβαια, εμάς καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος εδώ να δίνει τις απαντήσεις. Γιατί οι απαντήσεις είναι περισσότερο ακριβώς, είναι περισσότερο πολιτικές. Γιατί η κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα. Και καλό θα ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος να δίνει κάποιες απαντήσεις, γιατί ενδεχομένως και η μειοψηφία, ασκώντας το ρόλο της, θα πρέπει να πιέσει τη Δημοτική Αρχή να γίνουν κάποια πράγματα σε κάθε περιοχή. Δεν είχαμε ενημερωθεί. Δεν είχε προγραμματίσει η πρόεδρος. Είχε προγραμματίσει κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορούσε να είναι εδώ.
αν γίνεται κάποια άλλη μέρα, να το ξέρει, να το κανονίσετε να είναι εδώ. Ωραία, μπορεί να κάνουμε μια επόμενη συνάντηση τότε. Αλλά... Θα στείλουμε κανένα εγκοπήτηριο για τρεις εβδομάδες. Το θέμα, το θέμα είναι άλλο. Τώρα εντάξει, χτες. Έχει βγει ένα ανακοίνωση πόσες μέρες. Όχι, το θέμα δεν είναι. Δεν μπορούμε να τους βρούμε και στην ένας από το τοπικό συμβούλιο. Πόσα άτομα είναι στο τοπικό συμβούλιο, ούτε ένας δεν μπορεί, δηλαδή. Δουλεύουν όλοι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι το εξής. Δεν ξέρω αν είμαι σκληρός, αλλά και εμείς δουλεύουμε. Και εμείς είμαστε μειοψηφία, δεν είμαστε δημοτική αρχή. Και αφήνουμε τις δουλειές μας γιατί θεωρούμε ότι είναι και ένα λειτουργήμα. Πέρα από το να έχεις μια καρέκλα, ασκείς και ένα λειτουργήμα. Άρα ο πολιτικός υπεύθυνος νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στο πόστο του, ακόμα και αν έχει να δικαιολογηθεί στο ότι, ας πούμε, ειδοποιήθηκα την προηγούμενη μέρα. Κάποιος από τους πολιτικούς προϊστάμενους πρέπει να παρίσταται. Αλλά η άποψη δική μου και τη λέω ευθαρσώς είναι ότι οι εντολές από τη Δημοτική Αρχή να μην υπάρχει κανείς. Γι' αυτό και αύριο στην Κέφαλο δεν θα υπάρχει κανείς και φαντάζομαι και στην Αντιμάχη και στην Καρδάμενα δεν θα υπάρχει κανείς. Και αυτό είναι λυπηρό βέβαια γιατί τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος τους. Αυτό τώρα δεν απευθύνεται σε εσένα, έτσι. Όχι, όχι. Αυτό Μαρία δεν απευθύνεται σε εσένα, απλά είναι μια επίστοση. Δημοτική Αρχή μπήκε στη λογική για να διαχειριστεί κάποια πράγματα, για να διαχειριστεί κάποια πράγματα να κάνουμε επιτροπές διαχείρισης. Έκαμε επιτροπή διαχείρισης της βιβλιοθήκης, έκαμε επιτροπή για το γήπεδο δικαίου, έκαμε επιτροπή για το παιδικό σταθμό πηλίου. Όλες αυτές οι επιτροπές βέβαια γίνανε, αλλά δεν συγκληθήκανε ποτέ και ποτέ δεν πήγανε στη λογική να παρακολουθήσουν τα πράγματα από κοντά. Ο προηγούμενος πρόεδρος παραιτήθηκε γιατί παρά τις προσπάθειές του δεν έτρεχε τίποτα στην δημοτική κοινότητα. Πολλές φορές, δύο φορές μάλιστα, όλοι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, εγώ δηλαδή από την μειοψηφία και η Δημοτική Αρχή μαζευτήκαμε και φύγαμε στον κύριο Δήμαρχο, του καταθέτουν τα προβλήματα της κοινότητας. Και η απάντησή του ήταν μια απάντηση την οποία εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, στο στυλ δεν έχω υπαλλήλους, δεν μπορώ να στείλω υπαλλήλους, ναι σας καταλαβαίνω και θα δούμε και ακόμα μέχρι και τώρα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε μέσα στις άκρες που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνηση ας πούμε, τα χρήματα έχουν πετρέλαιο να κινηθούν. Κυρία Πρόεδρος, ευχαριστείτε μέσα στους ξενοδόχους που της δίνουν πετρέλαιο να κινηθούν τα οχήματα. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Το θέμα είναι ότι η κοινότητα αυτή ήταν ακμάζουσα κοινότητα από πλευράς διοίκησης και από πλευράς προσωπικού, δηλαδή αυτά που σήμερα είναι ζητούμενα όπως είναι η καθαριότητα, ας πούμε, οι αποψηλώσεις, το πράσινο, όλα αυτά εμείς τα θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι πριν αναλάβει η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Τώρα είναι και αυτά μεγάλα ζητούμενα. Και η κατάσταση, εγώ προσωπικά δεν βλέπω να διορθώνεται και δεν βλέπω και πώς θα το προσδιοριστούμε εδώ. Αυτά είχα να σας πω. Πιστεύω ότι τα ξέρατε δηλαδή με τις άκρες, δεν είναι να σου πω κάτι καινούργιο. Απλά να επιβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι η ίδια από μια αρχή και εξακολουθεί να παραμένει. Κάποιο επίπεδο ενημέρωση είχατε για τη φωτιά στο σκουπιδότοπο που είχε προκύψει. Προέκυψε κάτι, υπήρξε έρευνα υπηρεσιακή. Η πρόεδρος το είχε αναλάβει αυτό, δεν είναι ολλανδικό πάλι. Εδώ υπηρεσιακά την επόμενη μέρα από το Μάρτιο, γιατί ήταν απόλυτο να μην δεν είχαμε, δεν ξέραμε κάτι. Αλλά τώρα όσο ξέρουμε την πυροσβεστική που συνεννοηθεί, έχει χωματώσεις για να. Πέρα από την κατάσβεση και από την προηγούμενη μέρα τώρα, δεν είχατε κάτι άλλο σαν ένδειξη για το πώς προέκυψε, αν τελικά. Ναι, κάτι από κάτι πανεπιστημιακή προηγήθηκε, έτσι ένα σπίτι. Ναι, κανονικά πότε είχε κλείσει όμως αυτό ο σκουπιδότοπος. Δεν ήταν ποτέ. Δεν ήταν όμως. Που σημαίνει ότι ακόμα εξακολουθεί και χρησιμοποιείται. Έχει ανάπτυξη, προέκυψε μετά από 3 χρόνια, 4. Τα μπάζα φωτιά δεν παίρνει βέβαια, που σημαίνει ότι και κάποιοι πετούσαν και κάποια άλλα. Μπορεί. Ξέρω, εγώ ξέρω ότι η κλαδιά δηλαδή πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτά δεν είναι αυτό να φλέγονται. Αυτά σημαίνει δεν είναι και γυαλιά και πρόσφατα σκουπίδια από ερευνήματα, αλλά δεν είναι. Γιατί υπήρξαν και κάποιες καταγγελίες, υπήρχαν και κάτι του Δήμου. Ναι, ναι, ναι.
πάλι σπασμένοι οι οποίοι είχαν πεταχτεί εκεί. Που σημαίνει ότι είναι σε χρήση ενώ. Ναι, στι φωτογραφίε μου. Που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται παρανόμως βέβαια. Όμως χρησιμοποιείται. Κανένας δεν το έχει ελέγξει. Βάσο ή τι μου λέει, φωνάζουμε και τα μόνο στην κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Μας έχουν παραμελημένους. Εγώ θα αναφέρω τον μπάσκετ που φωνάζουμε εδώ και. Είναι ένα βασικό για μας για το χωριό. Φωνάζουμε εδώ και ένα 1,5 χρόνο. Υποτίθεται από πέρσι το Σεπτέμβριο θα ήταν έτοιμο το μπάσκετ. Ακόμη στην ίδια κατάσταση είναι, το είδατε. Όπως είναι. Τα παιδιά κάνουν προπόνηση σε αυτό το χώρο, σε αυτό το γήπεδο. Μας επιβεβαίωσε η κυρία Γερασίμου στο προηγούμενο συμβούλιο ότι αρχές του Σεπτέμβρη πάλι θα είναι έτοιμο. Να δούμε. Όλα τα άλλα καθαριότητα. Στη σειρά ποια ήταν η ανακοίνωση αυτή, ότι θα είναι έτοιμο, δεύτερη, τρίτη. Από πέρσι το ίδιο πράγμα. Από πέρσι το Μάρτιο. Για τον καθαρισμό υπάρχουν πολλά παράπονα. Είναι και αυτό ένα βασικό για το μαρμάρι. Μόλις πριν 20 μέρες φτιάξαμε τις τουαλέτες. Και νομίζω οι πρώτοι τουρίστες ήρθαν αρχές του Μάη. Τελευταία εικόνα που μετράει.